Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη έναρξη που φιλοξενείται στους δρόμους πολιτισμού Αρβολίδας σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αρβολίδας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην έναρξη της έκθεσης φωτογραφίας Μοναστικός Βίος του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Ένα project με 26 φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή στα μοναστήρια. Δύο ενότητες σήμερα παρουσιάζονται εδώ από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουλίου. Δύο ενότητες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν συνολικά, είναι νέες ενότητες και θα παρουσιαστούν στο τέλος του χρόνου. Ο φωτογράφος, όπως αναφέρει, αναζητά στα μοναστήρια το φως και τη σκιά, γι' αυτό και θα παρατηρήσετε ότι όλες οι φωτογραφίες είναι σε ασπρόμαυρο φύλλο. Παρατηρούμε λοιπόν την καθημερινή ζωή των μοναχών και το επίπονο ταξίδι τους προς το θείο. Είναι μια υπέροχη δουλειά του φίλου μου του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, ενός ελληνικού φωτογράφου της περιοχής, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε ασπρόμαυρο φύλλο γύρω σας. Εδώ θα δείτε μόνο δύο από τις 9 ενότητες φωτογραφής για αυτό το συγκεκριμένο κύκλο, ο οποίος θα αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο στο τέλος του έτους. Έχω τη χαρά γιατί εμένα συνεργάζομαι με τον Δημήτρη σε αυτό το βιβλίο, κυρίως στα κείμενα, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα παρουσιάζεται έστω και ένα μέρος αυτής της δουλειάς. Είμαι βέβαιος ότι όσοι επισκέπτες εδώ θα χάνουν εικόνες τις οποίες πιθανότατα όλοι έχουμε αποτυπώσει στο βλέμμα μας περνώντας από αυτά τα μοναστήρια, αλλά σίγουρα κανένας από εμάς δεν μπορούσε να τις δει τυπωμένες σε ένα χαρτί, ούτε καν να τις φανταστεί. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλές δουλειές που έχουμε δει στον πολιτισμό. Εκείνο βέβαια που έχω να πω είναι ένα θερμό ευχαριστώ στην Εφορία Αρχαιοτήτων για τη συνδιοργάνωση, για την παραχώρηση αυτού του εξαιρετικού, υπέροχου χώρου του Μουσαϊκού Μουσείου Αρβολίδας και για όλη τη συνεργασία που αποτυπώνεται σε αυτή τη δουλειά σήμερα που εκτίθεται εδώ και σε άλλες δουλειές που γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους. Είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες θα χαρούν πάρα πολύ ακόμα και εδώ, γιατί θα δουν μια υπέροχη δουλειά ενός νέου δικού μας δούλου καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματικά έχει αποτυπώσει στα κάδρα που θα δείτε δίπλα σας εικόνες που όλοι έχουμε δει, αλλά δεν φανταζόμαστε ότι θα τις δούμε.